Ειρηνής. Μιας ημέρας που βρίσκεται ακριβώς πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η νύχτα έχει προχωρήσει. Το σκοτάδι έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Και η ημέρα πλησιάζει. Αυτή είναι μια εικόνα από τη ζωή στη φύση. Αυτή την εικόνα, όπως ο Χριστός στις παραβολές του χρησιμοποιούσε τέτοιες εικόνες, αυτήν την εικόνα παρουσιάζει σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η νύχτα και η ημέρα, το φως και το σκοτάδι. Η κάθε ημέρα, αδελφοί μου, είναι μια ευλογία, είναι ένα δώρο του Θεού στη ζωή μας. Είναι μια ανάσταση, είναι μια ελπίδα, είναι μια καινούργια αρχή. Εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν έχουμε αισθανθεί την αξία της κάθε ημέρας, γιατί μας φαίνεται κάτι φυσικό και αυτονόητο. Η ημέρα όμως, η κάθε μία μέρα που έρχεται στη ζωή μας, η παράταση αυτή και η επιμήκυνση αυτής της ζωής, είναι ένα δώρο του Θεού στον καθένα από μας. Η ημέρα είναι ο χρόνος που εργαζόμαστε. Η νύχτα είναι ο χρόνος που αναπαυόμαστε. Τα έργα του σκότους, τα έργα της νύχτας, είναι τα έργα συνήθως της αμαρτίας. Τα έργα που γίνονται που είναι σε αντίθεση, τα αντίθετα έργα από το θέλημα του Θεού, είναι τα έργα του σκότους. Και τα έργα του φωτός είναι τα έργα της αρετής. Πολλές φορές όμως εμείς οι άνθρωποι, τα έργα του σκότους τα διαπράττουμε όχι μόνο στο σκοτάδι της νύχτας, αλλά και στο φως της ημέρας. Είναι επειδή έχει φύγει η ντροπή από μας. Είναι επειδή έχει φύγει ο φόβος του Θεού. Η μέρα είναι και η σημερινή, η μέρα Κυριακή. Είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, λέει το όνομά της. Είναι η μέρα που η Εκκλησία μας την έχει αφιερώσει στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι η μέρα που είναι συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πολλοί είναι αυτοί που λέγονται χριστιανοί, πολλοί είναι αυτοί που είναι βαπτισμένοι, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν, που έρχονται την ημέρα αυτή στην Εκκλησία για να τιμήσουν την Ανάσταση του Χριστού, για να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και από τους λίγους που έρχονται, οι περισσότεροι έρχονται για άλλους λόγους, για κοινωνικούς λόγους. Δεν έρχονται για την Ανάσταση, δεν έρχονται για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ιδιαίτερα η σημερινή ημέρα που είναι η Κυριακή της Τηρινής, που η Εκκλησία μας την έχει αφιερώσει, η Εκκλησία μας πριν την έναρξη της νηστείας, θέλει να μας τιμήσει μία ημέρα πολύ ζωφερή, μία ημέρα από φράδα ημέρα. Η ημέρα αυτή ήταν η εξορία του πρωτοπλάστου Αδάμ από τον Παράδεισο, που ο άνθρωπος έχασε την κοινωνία με το Θεό, που από το φως της κοινωνίας του Θεού ήρθε στο σκοτάδι της αμαρτίας, η ημέρα που έφυγε από τον Παράδεισο, η ημέρα που ο Αδάμ θρηνεί και κάθεται έξω από τον Παράδεισο. Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας την έχει αφιερώσει σε αυτό το γεγονός για να μας θυμίσει ότι η παράβαση της εντολής του Θεού, η παράβαση της εντολής της νηστείας μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Και τώρα η τήρηση της εντολής του Θεού, η υπακοή στο Θεό, η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που θα μας επαναφέρει και πάλι στον Παράδεισο. Την ημέρα λοιπόν αυτή που η Εκκλησία μας θυμίσει τον θρήνο του Αδάμ, οι άνθρωποι την έχουμε αφιερώσει σε διασκεδάσεις αμαρτωλές, στο καρναβάλι, σε διασκέδαση. Ενώ η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια, μας καλεί σε επιστροφή στο Θεό, μας καλεί να συναισθανθούμε την εσωτερική μας κατάσταση, μας καλεί να λυπηθούμε για τις αμαρτίες μας, μας καλεί να κάνουμε την στροφή, την θετική στροφή προς τον Θεό. Οι άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα αυτοί που θέλουν να λέγονται χριστιανοί, την ημέρα αυτή την χρησιμοποιούν για τον αντίθετο, για τον σκοπό τον ακριβώς αντίθετο από αυτόν που μας καλεί η Εκκλησία. Οι ημέρες λοιπόν της ζωής μας, οι ημέρες της ζωής μας είναι δώρο του Θεού στον καθένα από μας. Οι ημέρες του Θεού είναι όλες για να εργαζόμαστε το αγαθό. Όλες οι ημέρες του Θεού είναι άγιες. Όλες οι ημέρες είναι ημέρες για να αγωνιζόμαστε για την αρετή. Τι ζητήσαμε στη Θεία Λειτουργία? Ζητήσαμε στη Θεία Λειτουργία την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Αυτή είναι η προσευχή που βάζει η Εκκλησία στο στόμα μας κάθε φορά που ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ιερές ακολουθίες. Όλες οι ημέρες λοιπόν μας έχουν δοθεί για να έλθουμε πιο κοντά στο Θεό.
Και κάποιες ημέρες βέβαια, επειδή δεν είναι δυνατόν όλες τις ημέρες να εργαζόμαστε, επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη αναπαύσεως, έχουμε και τις εορτές, έχουμε και τις αργίες, έχουμε και τις Κυριακές, που είναι αφενός μεν όλες αυτές οι μέρες αργίας και αναπαύσεως, αφετέρου όμως είναι και οι μέρες εορτής, γιατί η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές θέλει να επαναφέρει στη μνήμη μας σπουδαία γεγονότα, σπουδαίες επαιτίους, σπουδαίες εθνικές επαιτίους, ιστορικές επαιτίους. Αλλά κυρίως όμως οι εορτές της Εκκλησίας μας είναι για να μας υπενθυμίσουν το τι έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Το τι έκανε ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο που ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της αμαρτίας, για τον άνθρωπο ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το Θεό, ήλθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Τις ημέρες λοιπόν αυτές των εορτών, των Κυριακών, τις ημέρες αυτές που η Εκκλησία μας θέλει να μας υπενθυμίσει τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας, δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι, στους τελευταίους καιρούς ιδιαίτερα, θέλουμε αυτές τις ημέρες να τις καταργήσουμε, να τις αποιεροποιήσουμε, να επαναφέρουμε την Κυριακή σαν μια εργάσιμη ημέρα. Εκτός από το ότι καταστρέψαμε το φυσικό περιβάλλον, θέλουμε να καταστρέψουμε και τον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας. Γιατί είμαστε άνθρωποι που θέλουμε, που έχουμε θεοποιήσει το κέρδος. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε λησμονήσει το Θεό. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε θεοποιήσει τα πάθη. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ αδελφοί μου να πω 2-3 έννοιες, 2-3 σκέψεις πάνω στην αντίθεση μεταξύ ημέρας και νύχτας, μεταξύ φωτός και σκότους. Γιατί ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε σήμερα στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος την εικόνα αυτή της ημέρας και της νύχτας. Όπως έρχεται, η πρώτη εικόνα είναι η εικόνα της ημέρας και της νύχτας στη φύση. Τι συμβαίνει? Έρχεται στην αρχή της δημιουργίας, στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Θεός διεχώρισε το φως από το σκοτάδι και εκάλεσε το φως ημέρα και το σκότος εκάλεσε νύχτα. Είναι η εναλλαγή του 24ωρου. Είναι ο κύκλος της ημέρας και της νύχτας. Έρχεται το φως το οποίο διαλύει το σκοτάδι. Έρχεται το φως και χωρίς κανέναν θόρυβο το φως απομακρύνει το σκοτάδι και έρχεται η καινούργια ημέρα. Αυτή η εικόνα από τη φύση είναι ένα ωραίο παράδειγμα από την ιστορία του ανθρώπου, από την ιστορία της πίστεώς μας. Έρχεται ο άνθρωπος που ήταν μέσα στον Παράδεισο, ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, βρισκόταν μέσα στο φως, βρισκόταν μέσα στην κοινωνία του Θεού. Εξαιτίας όμως της αμαρτίας έπεσε στο σκοτάδι, έπεσε στην ειδωλολατρεία, απομακρύνθηκε από το Θεό, θεοποίησε τη φύση, θεοποίησε τα πάθη του, θεώρησε ότι οι αμαρτίες του είναι ο φυσιολογικός και ο κανονικός τρόπος της ζωής του. Από το φως λοιπόν του Παραδείσου ο άνθρωπος βρέθηκε στο σκοτάδι της ασέβειας, της αμαρτίας και της ειδωλολατρείας. Και έρχεται ο Χριστός μέσα στο σκοτάδι του ειδωλολατρικού κόσμου, η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη είναι αυτή που διέλυσε το πνευματικό σκοτάδι και έφερε το φως. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και φανέρωσε στους ανθρώπους ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ήρθε ο Χριστός και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και έδειξε πώς πρέπει να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Ήρθε ο Χριστός και μας παρέδωσε την Εκκλησία, τα μυστήρια, τα δόγματα της πίστεως. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Χριστού είναι το τέλος της νύχτας της ειδωλολατρείας και η αρχή της καινούργιας ημέρας, της ημέρας της σωτηρίας, της επιγνώσεως του αληθινού Θεού. Δυστυχώς όμως αδελφοί μου, και μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο και μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την Αποκάλυψη του αληθινού Θεού, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν στην αμαρτία, εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Δεν αντέχουν το φως. Το φως τους φαίνεται εκτυφλωτικό. Τους φαίνεται ότι αυτά που ζητάει ο Χριστός, οι απαιτήσεις του Χριστού είναι ανώτερες από τις δυνάμεις τους. Τους φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ο τύραννος και εχθρός της ελευθερίας τους. Και οι άνθρωποι, ενώ θα μπορούσαν, αν ήθελαν, επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν τους αρέσει, παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μέσα στο φως, οι άνθρωποι επιστρέφουν μέσα στο σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Είμαστε λοιπόν μέσα στο σκοτάδι αυτού του κόσμου, στο σκοτάδι αυτής της ιστορίας του κόσμου. Και έρχεται μία ημέρα η οποία πλησιάζει, η οποία θα τελειώσει αυτή η ζωή η οποία είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη. Η ζωή αυτή που είναι τόσο δύσκολη, που είναι γεμάτη προβλήματα, που είναι γεμάτη δυσκολίες, αρρώστιες,
έρχεται το τέλος αυτής της ιστορίας του κόσμου, το τέλος αυτής της ζωής. Είναι η ζωή αυτή ένα σκοτάδι, γιατί βασιλεύει η αμαρτία. Είναι σκοτάδι διότι αντιμετωπίζουμε δύσκολα προβλήματα. Και το τέλος όλων αυτών των προβλημάτων και όλης αυτής και η διάλυση αυτού του σκοταδιού θα είναι η ημέρα της δεύτερης παρουσίας του Χριστού. Ο Χριστός πρόκειται να έλθει και πάλι στον κόσμο για δεύτερη φορά. Τότε που θα λάμψει η αλήθεια, τότε που θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Η ημέρα της δεύτερης παρουσίας που μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι μακριά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έλθει. Αλλά και αν ακόμα είναι μακριά η ημέρα της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, είναι πλησίον, είναι κοντά για τον καθένα από μας η στιγμή του θανάτου μας, η στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και αν δεν μας ωφελεί και τόσο να περιεργαζόμαστε και να ασχολούμαστε με ημερομηνίες και με το μέλλον και πότε θα πραγματοποιηθεί η δευτέρα παρουσία του Χριστού, εκείνο που είναι απαραίτητο όμως δεν είναι η περιέργεια. Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η ενέργεια, είναι η εργασία των εντολών του Θεού, ώστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας να εφαρμόζουμε το θέλημά Του.